Αλλά επειδή έγινε η εισαγωγή όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Τάση, που είναι μαζί μας. Να τον καλέσω στο βήμα. Καθηγητής σύγχρονης... κάντε δύο λεπτάκια, γιατί πρέπει να πω όλο τον τίτλο σας. Μέχρι να έρθετε. Ναι. Μα είσαστε τόσα πολλά μαζί. Φιλόσοφος, καθηγητής σύγχρονης πρακτικής φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Alpen Adria της Αυστρίας και Σαν Γκάλεν της Ελβετίας, πρακτική, πολιτική, κοινωνική και ηθική. Τι να πω. Κύριε Τάση. Καλημέρα. Συγγραψία, κανονικά. Καθίστε. Λοιπόν, πώς ήταν η Ιταλία? Από Νάπολη μας ήρθε. Η Νάπολη είναι ακόμη πιο έντονη, φασαριώζικη και ακόμα περισσότερο. Από την Αθήνα, ναι. Και το αεροδρόμιο είναι απείρως δυσλειτουργικότερο από το δικό μας. Γι' αυτό και δύο καθυστέρησε την πτήση. Οπότε ήρθα κατευθείαν από το αεροδρόμιο. Μισό λεπτάκι. Τώρα μιλάτε και για αεροδρόμιο. Είναι και ο Πάκης Παπαδημητρίου εδώ. Βλέπω ένα... για το Αθήνα. Ναι. Συγκριτικά με τη Νάπολη όμως. Οπότε είμαστε μπροστά, κύριε Τάση. Δηλαδή τώρα. Το ξεκινάμε από εκεί, στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα βήματά μας έχουμε κάνει αυτά που άλλοι, οι Ιταλοί, ας πούμε, σε τι βαθμό έχουν καταφέρει να κάνουν βήματα στο θέμα του μετασχηματισμού? Όχι μόνο η Ιταλία. Ας πούμε, στα εμβόλια, η Γερμανία δεν είχε καταφέρει να ρυθμίσει τον προγραμματισμό μέσω μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για όλους τους πολίτες της, όπως το πετύχαμε εμείς. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχουμε στο διαρκές αίσθημα ανασφάλειας που φαίνεται να μας χαρακτηρίζει ως λαό, επίσης και μια σχετική περηφάνεια για τα κεκτημένα των τελευταίων δεκαετιών. Όπως η προλαλήσασα εύγλωτα περιέγραψε το κεντρικό αφήγημα στην εκπαίδευση, ότι διδασκόμαστε την ελληνική ιστορία ως μια διαρκή αλληλοδιαδοχή παρακμών, κάθε άλλο. Θα μπορούσαμε να δούμε και την ελληνική ιστορία ως μια αλληλοδιαδοχή επιτυχιών. Mm-hmm. Που ακολουθούν καταστροφές και περιόδους παρακμής. Και όσον αφορά τα πρότυπα που ανέφερε νωρίτερα και στα οποία είχε την εξαιρετικά ευγενή και γενναιόδορη καλοσύνη να συγκαταλέξει και εμένα, εγώ δεν με αντιλαμβάνομαι ακριβώς έτσι. Με αντιλαμβάνομαι με αναφορά στο παρελθόν ως μέρος μιας σκυταλοδρομίας. Δηλαδή υπάρχει μια γλώσσα που μιλιέται σε αυτόν τον τόπο 3.000 χρόνια και αυτή η γλώσσα φέρει κάποιες αξίες. Mm-hmm. Ορισμένοι από εμάς προσπαθούμε λίγο περισσότερο, πιθανώς από τους υπολείπους, να φροντίσουμε αυτή τη γλώσσα και τις αξίες τις οποίες αυτή φέρει, ούτως ώστε να δώσουμε τις σκυτάλες στους επόμενους. Γιατί μόνο γνωρίζοντας από πού έρχεται κανείς, μπορεί και να ξέρει προς τα πού θέλει να πορευτεί. Αν δεν γνωρίζεις τις ρίζες σου, δεν ξέρεις πού θα πας. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε. Από την εξέλιξη της τεχνολογίας προκύπτουν και ζητήματα και νέες προκλήσεις. Μία από αυτές είναι ο λεγόμενος ψηφιακός αναλφαβητισμός. Έχει να κάνει με όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας, που θες ηλικιακά, θες για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν μπορούν να προσαρμοστούν όπως η εποχή το επιβάλλει. Τι μπορεί να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Κοιτάξτε, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός αφορά προφανώς ανθρώπους συνήθως κάποιας ηλικίας που δεν κατέχουν ένα βασικό σύνολο δεξιοτήτων. Αλλά δεν πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε στατικά, γιατί και εμείς οι ίδιοι που θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες, σε 5, σε 10 ή σε 15 χρόνια μπορεί να μην τις διαθέτουν, μπορεί να είμαστε στη θέση τους, αν αναλογιστεί κανείς την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνοεπιστήμη. Αλλά επίσης ο ψηφιακός αναλφαβητισμός συνδέεται με μια γενικότερη ψηφιακή ανισότητα που αφορά και κοινωνικές τάξεις. Υπάρχουν δηλαδή κοινωνικές τάξεις, μέσα και ανώτερα στρώματα, που κατά μέσο όρο έχουν πολύ ψηλότερες ψηφιακές δεξιότητες από ό,τι χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Επίσης, σε επίπεδο κρατών μπορεί να διαπιστώσει κανείς αυτή την ανισότητα. Δηλαδή, διαφορετικό το επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων της Φινλανδίας ή της Νότιας Κορέας, mm-hmm. και διαφορετικό το επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων της Σενεγάλης. Το ζήτημα εδώ είναι ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε πως βρισκόμαστε σε μια συνθήκη που είναι ριζικά διαφορετική από την προηγούμενη. Εγώ την ονομάζω εικονιστική. Τι σημαίνει εικονιστική? Εικονιστική σημαίνει ότι μέσω της ψηφιοποίησης διαδικασίες, υπηρεσίες, αγαθά, ο χώρος, ο χρόνος και ο ίδιος ο εαυτός μετασχηματίζονται σε ψηφιακές εικόνες.
δημιουργείται έτσι ένας ανθρωπότυπος υβριδικός. Είναι η μέτα εποχή αυτή. Δεν θέλω να την πω μέτα, γιατί το μέτα κάθε φορά μας θέτει σε ένα προ-μέτα και μέτα-μέτα. Θα την πω εικονιστική. Όλοι εμείς εδώ λοιπόν είμαστε υβρίδια. Είμαστε ενσώματοι, είμαστε στο εδώ και τώρα, είμαστε και ψηφιακές εικόνες εαυτού. Πιθανώς κάποιοι από εσάς, ευελπιστώ όχι πολύ γιατί όπως βλέπω κοιτάζετε εμένα και όχι τις οθόνες, αλλά πιθανώς κάποιοι από εσάς να σκρολάρετε, να αναρτάτε, να κάνετε την επικοινωνία σας, δηλαδή βιώνετε την ύπαρξή σας, βιώνουμε την ύπαρξή μας ταυτόχρονα ενσώματα σε ένα εδώ και τώρα, φυσική παρουσία, αλλά και ψηφιακά. Αυτός ο τρόπος ύπαρξης δεν έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία μέχρι τώρα. Είναι ριζικά διαφορετικός και δημιουργεί μια κοινωνική πραγματικότητα που δεν έχει όμοιά της. Ο κόσμος δεν είχε αλλάξει τόσο πολύ στη βιομηχανική επανάσταση που είχε πια τμό, αυτοκίνητα και μηχανές. Ο κόσμος πια γίνεται άλλο στο πώς τον κατανοούμε ως χώρο και ως χρόνο. Είναι δηλαδή πραγματικά μια νέα συνθήκη στην οποία θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι δεν υπάρχει επιστροφή, και όχι μόνο δεν υπάρχει επιστροφή, αλλά ότι αυτή η συνθήκη θα επιταχύνει ακόμη περισσότερο. Ναι. Και αυτή η συνθήκη ακριβώς βασίζεται και σε αυτές τις πλατφόρμες, τα κοινωνικά δίκτυα, όπου εκεί ούτε στο χώρο μπορείς να περιορίσεις κάτι, αλλά ούτε και στο χρόνο, διότι είναι κάτι που συμβαίνει, που δεν έχει λήξει, είναι κάτι που συμβαίνει διαρκώς. Οπότε, σε αυτό το περιβάλλον δημιουργείται και ένα νέο χάσμα. Διότι αναγκαστικά δεν ακολουθούν όλοι. Προχωρούν κάποιοι και κάποιοι άλλοι μένουν πίσω. Δημιουργείται ένα νέο χάσμα, ξανά σε πολλαπλά επίπεδο. Δημιουργείται ένα νέο χάσμα σε επίπεδο ατόμων. Κάποια άτομα έχουν περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες και καλύτερες ικανότητες σκηνοθεσίας του βίου τους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνουν την ορατότητά τους. Και αν κανείς αυξάνει την ορατότητά του, αυξάνει το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό του κεφάλαιο. Άλλοι έχουν σχετικά πιο περιορισμένες ικανότητες να το πετύχουν αυτό και έτσι δημιουργείται ένας αέναος ανταγωνισμός ορατότητας. Όποιος είναι περισσότερο ορατός, καταφέρει να αποσπά μεγαλύτερη προσοχή και όποιος αποσπά μεγαλύτερη προσοχή, αυξάνει το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό του κεφάλαιο. Αυτός ο ανταγωνισμός όμως δεν οδηγεί πάντοτε προς τα πάνω. Αυτός ο ανταγωνισμός οδηγεί και προς τα κάτω υπό την έννοια μιας ομογενοποίησης. Δηλαδή, για να μπορέσεις να μεγενθύνεις την ορατότητά σου, δηλαδή να κερδίσεις την προσοχή των άλλων, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να παρουσιάσεις μια ψηφιακή εικόνα εαυτού όσο το δυνατόν περισσότερο γοητευτική. Ένας άνθρωπος που δουλεύει. Στρογγυλή, χωρίς αιχμές. Χωρίς αιχμές, ναι. Ακριβώς, αλλά ένας άνθρωπος λόγου χάρη που δουλεύει ως οδηγός ταξί στην επαρχία, κάποιος που έχει μια μικροεπιχείρηση σε μια όχι ιδιαίτερα μεγάλη πόλη. Οι δικές τους εικόνες στιγμιότυπα από την καθημερινότητα, συγκριτικά με τις εικόνες ενός ηθοποιού, ενός μουσικού, ενός προγραμματιστή, δεν είναι τόσο γοητευτικές. Ο ένας μπορεί να αναρτά επισκέψεις σε ιδιαίτερα εστιατόρια, ταξίδια σε χώρες, δραστηριότητες πιο ασυνήθιστες και κατά αυτόν τον τρόπο να αυξάνει την ορατότητά του συγκριτικά με τον δεύτερο. Απαιτείται λοιπόν να δημιουργούμε βίους μοναδικούς, να τους σκηνοθετούμε ως μοναδικούς βίους και την ίδια στιγμή δημιουργείται μια ανισότητα με τη μορφή του χάσματος μεταξύ αυτού που όντως είμαστε ως ενσώματα όντα και της ψηφιακής εικόνας εαυτού ως προϊόν της επιμέλειάς μας, της σκηνοθεσίας μας. Δηλαδή είμαστε επιμελητές μιας έκθεσης που είναι ο βίος μας. Αυτό δημιουργεί ένα άχθος. Διότι αν βλέπει κανείς την εικόνα του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, έχει δύο επιλογές. Ή αναγνωρίζει ότι δεν είναι αυτό που στην πραγματικότητα είναι, αλλά αποτελεί μια προβολή, μια εξειδανίκευση, αναγκαία, fake it till you make it, αν μου επιτρέπετε τα αγγλικά. Ή το αρνείται, αλλά αν το αρνείται, συσσωρεύει μια ένταση με τη μορφή ενδοψυχικών συγκρούσεων, διότι βλέπει ότι αυτό που σκηνοθετεί και παρουσιάζει στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ναι. Αυτή η ανισότητα λοιπόν δημιουργεί. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό? Αυτό θα απαιτούσε. Δηλαδή, γιατί αυτό που μας λέτε οδηγεί και σε δυστυχία, έτσι. Σε ακραία δυστυχία. Προφανώς οδηγεί σε μια δυστυχία και οδηγεί σε μια μορφή δυστυχίας ακόμη και σε όσους θεωρούνται προνομιούχοι, ακόμα και σε όσους έχουν υψηλό πολιτισμικό κοινωνικό κεφάλαιο. Γι' αυτό και τους τελευταίους μήνες παρατήρησα ότι υπάρχουν αρκετοί ορατοί, διάσημοι, επώνυμοι, ας το πω έτσι, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, που δηλώνουν δημόσια ότι δεν θα συμμετέχουν πια, αποχωρούν από το Twitter, αποχωρούν από το TikTok, από το Instagram και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ένας άλλος τρόπος θα μπορούσε να είναι να στραφούμε ξανά, ιδίως εμείς ως Έλληνες, στην παράδοσή μας και να
αναδημιουργήσουμε, επανερμηνεύσουμε την έννοια της επιμέλειας εαυτού. Στην αρχαία Ελλάδα η φιλοσοφία είχε δύο πυλώνες. Το ένα ήταν η αυτογνωσία, το γνώθης αυτών, πρέπει να γνωρίζω τον εαυτό μου. Γιατί να γνωρίζω τον εαυτό μου? Για να μπορέσω να τον επιμεληθώ, να τον φροντίσω. Και η επιμέλεια εαυτού περιλάμβανε την επιμέλεια του νου, του πνεύματος, του ψυχικού και του σώματος. Οπότε επιμελούνταν τον εαυτό τους και γνωρίζοντας και επιμελούμε τον εαυτό τους, γινόταν ενάρετοι και ευδαίμονες συνεισφέροντας στο αγαθό της πόλης. Σήμερα η επιμέλεια του εαυτού θα έπρεπε να συμπεριλάβει και την επιμέλεια της ψηφιακής εικόνας εαυτού. Τι θα μπορούσε να σημαίνει πιο συγκεκριμένα? Γιατί αναρτώ αυτό που αναρτώ, πότε το αναρτώ και τι προσδοκώ? Ποια είναι η απόσταση μεταξύ αυτού που είμαι, αυτού που θα ήθελα να είμαι? Γιατί θα ήθελα να με βλέπουν με τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελα να με βλέπουν? Μερικά πολύ βασικά ερωτήματα. Τι συμβαίνει με τα δεδομένα μου, τα οποία συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια αυτής της συνοθεσίας του εαυτού μου? Πώς λειτουργώ εγώ στο πλαίσιο μιας γενικότερης συνθήκης? Όχι μόνο ως άτομο, τι είδους κοινωνία είναι αυτή που δημιουργεί αυτούς τους αγώνες, ορατότητες, τους οποίους εγώ προσπαθώ να διακριθώ? Αυτά είναι βασικά συστατικά μιας ψηφιακής επιμέλειας εαυτού, η οποία αν ξεκινούσε ήδη από την εκπαίδευση. Και πολλά παιδιά υπό μία έννοια είναι αυτοδίδακτα όπως και εμείς αυτές τις δεξιότητες, θα ήταν γόνιμο. Και όταν λέω παιδιά είναι αυτοδίδακτα σε αυτές τις δεξιότητες, σκεφτείτε τη δεκαετία του 60 και του 70, το να μπορεί να στέκεται κανείς μπροστά σε μία κάμερα, να εμφανίζεται δημόσια και να παρουσιάζει τον εαυτό του, χαρακτήριζεται του στάρ του κινηματογράφου. Έπρεπε να είσαι η Μπρίζιτ Μπαρντό, Σοφία Λορέν και ούτω καθεξής. Σήμερα, ένα κοριτσάκι 13 χρονών από τη Φλόρινα, ένα αγόρι 12 χρονών από την Ιγουμενίτσα, έχουν αντίστοιχες ικανότητες αυτοσκηνοθεσίας και αυτοπαρουσίασης. Το έχουν μάθει από μόνα τους, χωρίς να το έχουν διδαχθεί. Ένα κινητό, μία κάμερα, η σύνδεση και απλά και μόνο χωρίς κάνει επιτελείο και χωρίς βοηθούς. Αυτά τα παιδιά την ίδια στιγμή μαθαίνουν και μια ψηφιακή επιμέλεια αυτού. Δηλαδή αρχίζουν και αυτοπροστατεύονται, διότι βιώνουν μέχρι ενός σημείου, άλλος περισσότερο, άλλοι λιγότερο, αυτή την ένταση που δημιουργείται μεταξύ της εξαρνικευμένης εικόνας τους και της ενσώματης ύπαρξής τους. Μάλιστα. Τώρα, να γυρίσουμε πάλι σε αυτό που αναφερθήκατε νωρίτερα, στην εικονιστική κοινωνία. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Ποια είναι τα όρια αυτής της εικονιστικής κοινωνίας? Γιατί στο τέλος, καταργούμε διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνούμε, γίνονται όλα online. Και δεν έχουμε κάτι που να μας θύμιζε από την παλιά μας ζωή. Αυτό, ποια θα είναι η εξέλιξη? Τώρα που είπατε παλιά μας ζωή, έχετε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια η πλειονότητα των διαφημίσεων περιέχουν ένα πολύ ισχυρό στοιχείο νοσταλγίας? Το καφενείο του χωριού, ο χυμός και η φρούτα της μαμάς, τηλεοπτικές σειρές με αναφορά την Ελλάδα σε προηγούμενες δεκαετίες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η νοσταλγία είναι ένα ισχυρό ναρκωτικό. Λειτουργεί καταπραϊντικά στην αγωνία του μέλλοντος. Λειτουργεί επιβραδυντικά στην επιτάχυνση της καθημερινότητας. Σε αυτό δηλαδή που μόλις τώρα αναφέρατε, η έλλειψη ενός τέλους, το που τελικά θα ισορροπήσει αυτό, που θα φτάσουμε σε ένα οροπέδιο όπου οι ρυθμοί της καθημερινότητάς μας θα είναι, να δω τις ηλικίες μας τριγύρω, ναι, δεκαετία 90, αν δείτε βιντεάκια στο YouTube θα δείτε πόσο αργά ήταν όλα το 90, πώς στεκόταν ο κόσμος, έπινε το ποτό του, καθόταν στο καφέ. Η έλλειψη λοιπόν ενός τέτοιου οροπεδίου, αν θέλετε, αυξάνει την αγωνία μας και ένα τέτοιο οροπέδιο, με τέτοια επιβράδυνση, δεν θα ξαναυπάρξει. Μπορούμε να διεκδικήσουμε την επιβράδυνση στους ατομικούς μας βίους, αλλά βραχυπρόθεσμα δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να επιβραδυνθεί στην κοινωνία συνολικά. Δηλαδή, ο κοινωνικός χρόνος θα επιταχύνει, γιατί η τεχνοεπιστημονική εξέλιξη επιταχύνει. Το μέλλον είναι ήδη εδώ. Απλώς είναι ανισοκατανεμημένο. Δεν έχουμε όλη την ίδια πρόσβαση στο μέλλον. Άλλοι έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση, π.χ. αν ζει κανείς στη Silicon Valley και είναι υψηλό ιστάμενο τέλεχος στη Facebook, και άλλοι έχουν μικρότερη πρόσβαση στο μέλλον. Αν π.χ. κάποιος είναι ταχυδρόμος στην Κομωτινή. Αυτό το μέλλον όμως, το οποίο έχουν πρόσβαση λίγοι τώρα, θα γίνει και το μέλλον των υπολείπων εντός ολίγου. Και στο βαθμό που το παρακολουθώ και το μελετώ αυτό το μέλλον, είναι ακόμη ταχύτερο από το μέλλον που βιώνουμε τώρα. Να. Γι' αυτό και ακούγεται από διάφορους ότι πιθανώς προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτής της εικονιστικής συνθήκης, θα έπρεπε ενδεχομένως ακόμη και να αναβαθμιστούμε. Ένα πολύ επιδραστικό ρεύμα, ο υπερανθρωπισμός, θεωρεί ότι δίχως να ενδυναμώσουμε τις σωματικές, συναισθηματικές, νοητικές και ηθικές μας ικανότητες,
δεν θα μπορούμε να σηκώσουμε αυτό το άχθος μιας ταχύτατης ανταλλαγής πληροφορίας και εξοικονίσεις των πάντων. Οπότε χρειαζόμαστε reset και upgrade. Ναι, ήδη βλέπετε που στην καθημερινότητά μας, όταν μιλάμε για τους εαυτούς μας, μιλάμε πρότυπο τον υπολογιστή. Ο άνθρωπος δεν κατανοεί τον εαυτό, τον κατανοείται με βάση το ζώο, είτε με βάση τη μηχανή. Λέμε, είσαι θηρίο, όταν κάποιος είναι πολύ καλός σε κάτι. Λέμε, είσαι μηχανή, το αντίστοιχο. Τα δύο αυτά τι κοινό έχουν? Ότι υποτιμούμε τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Δηλαδή, αντί να σκεφτούμε πράγμα που έγραψε ίδιος ο Σοφοκλής, ότι ουδέν δεινότερον πελεί ανθρώπου, τίποτε πιο τρομακτικό, σπουδαίο από τον άνθρωπο δεν υπάρχει, μειώνουμε την ανθρωπινότητά μας και εξυψώνουμε τις μηχανές ως πρότυπο ή παλαιότερα προνοτερικά τα ζώα ως πρότυπο. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είμαστε απείρως ομορφότεροι και δεινότεροι από οποιοδήποτε πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε έναν άλλο κίνδυνο και φαινόμενο της εποχής ουσιαστικά, έτσι, διότι όσοι έχουμε Twitter, Instagram, εντάξει, Instagram λιγότερο, αλλά και στο Facebook, έτσι, βλέπεις πάρα πολύ μίσος να βγαίνει, πολύ τοξικότητα, αντιπαράθεση, και λες, ρε παιδί μου, ο άλλος ξυπνά και κοιμάται μόνο και μόνο με στόχο να αντιπαρατεθεί με κάποιον άλλον. Εκεί πώς γίνεται η διαχείριση ή πώς θα μπορούσε να γίνει η διαχείριση όλων αυτών των δικτύων, γιατί βλέπουμε μίσος να ξεχυλίζει από το κινητό μας, από τον υπολογιστή μας, από το τάμπλετ. Πρώτα απ' όλα, στο γιατί, κατά τη γνώμη μου, συμβαίνει αυτό. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, συμβαίνει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος συμβαίνει ότι καθώς εξεικονιζόμαστε, δηλαδή βιώνουμε την ύπαρξή μας ως ψηφιακές εικόνες εαυτού, δημιουργείται ως αντιστάθμισμα εντός μας μία ανάγκη έκφρασης της σωματικότητάς μας και πώς νιώθουμε το σώμα μας με τα συναισθήματά μας. Όταν λοιπόν κάθεται κανείς σε ένα πληκτρολόγιο ή σε μια οθόνη και αλληλεπιδρά ουσιαστικά εξαϊλωμένα ως εικόνα, για να εξισορροπήσει αυτή την εξοικόνησή του, βιώνει το σώμα του περισσότερο αυξάνοντας ψυχική θερμοκρασία, δηλαδή μέσω συναισθημάτων. Και επειδή τα αρνητικά συναισθήματα είναι εντονότερα και ευκολότερα από ότι τα θετικά συναισθήματα, αν και στην πραγματικότητα τα συναισθήματα είναι και τα δύο ταυτόχρονα πάντα, και θετικά και αρνητικά, ανάλογα με το φάσμα βιώνονται, δηλαδή είτε αρνητικά είτε θετικά. Για να βιώσει λοιπόν τη σωματικότητά του, εκτονώνει συναισθήματα, εκφράζει ένοντα συναισθήματά του στο διαδίκτυο. Αυτός είναι ο ένας λόγος για τον οποίο νομίζω συμβαίνει αυτό που περιγράψατε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στον ανταγωνισμό ορατότητας κοινωνικών ομάδων και ατόμων που περιέγραψα νωρίτερα, οι λιγότερο ορατοί, προσπαθώντας να γίνουν ορατοί, ο μόνος τρόπος που έχουν στην διάθεσή τους είναι να εκφράσουν όσο το δυνατόν περισσότερο συνέστημα. Το οποίο θα τους κάνει πιο μοναδικούς, γιατί ανώτερα στρώματα, υψηλότερα πολιτισμικά, οικονομικά και κοινωνικά κεφάλαια, δεν εκφράζουν τόσο έντονα συνέστημα. Είναι, αν θέλετε, πάλι αγγλιστή, πιο cool. Οπότε αυτοί που είναι περιθωριοποιημένοι, εκτονώντας τα αρνητικά τους συναισθήματα, πετυχαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, εξορροπούν εντός τους αυτές τις αντιφάσεις εντάσεις και το αίσθημα αποκλεισμού. Και την ίδια στιγμή, ακριβώς επειδή έχει συγκινησιακή φόρτιση ψηφιακή εικόνα εαυτού τους, τραβά προσοχή. Οπότε είμαστε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Παρακαλώ. Είναι μια εποχή που, όπως έλεγε η κυρία Μαριακάκη νωρίτερα, τον bulldog. Θέλουμε bulldog. Ή βγαίνουν μπροστά τα bulldog και είναι αυτά τα οποία στο τέλος της ημέρας ακούγονται, κάνουν το θόρυβό τους και όλοι οι υπόλοιποι απλά παρακολουθούμε τα bulldog. Είναι μια εποχή στην οποία η διεκδίκηση της ορατότητας απαιτεί υψηλή έκφραση και ένταση συναισθημάτων. Δηλαδή είναι μια εποχή όπου η δημοκρατία κινδυνεύει να εκφυλιστεί σε θυμοκρατία. Για τους δύο λόγους που σας ανέφερα. Οπότε αυτές οι ομάδες που προσπαθούν να εκφράσουν, τα άτομα και οι ομάδες που προσπαθούν να εκφράσουν τα συναισθήματα τους κατά αυτόν τον τρόπο, είναι οι λιγότερο ορατοί ή είναι αόρατοι. Και ο λαϊκισμός, ουσιαστικά αυτό που κάνει, τοκίζει αγανάκτηση. Είναι δηλαδή το είδωλο των αοράτων. Ο Τραμπ, ο Όρμπαν, όλοι αυτοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά. Μελώνει, ευχαριστώ. Είναι οι συλλογικές ψηφιακές προβολές των αοράτων που έτσι παίρνουν, αν θέλετε, την εκδίκησή τους και εμφανίζονται στη δημόσια σφαίρα ενδυναμωμένοι με τη μορφή ενός υπερεγώ. Αυτή όμως, και για να κλείσουμε την κουβέντα μας, είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι είτε έχουν μείνει πίσω, είτε αισθάνονται ότι μείναν πίσω, και είναι εκείνοι οι οποίοι μεθαύριο θα πάνε σε κάποια κάλπη, θα ψηφίσουν, θα σου βγάλουν το ό,τι να είναι σε σχέση με τη γενική εκτίμηση και στο τέλος
Πάμε από λαϊκισμό σε λαϊκισμό, κύριε Τάση. Κοιτάξτε, ένας από τους λόγους όμως, από τους πολλούς λόγους που δεν μπορούμε να αναφέρουμε εδώ, επειδή είναι το τελευταίο ερώτημά σας, για τους οποίους συνέβη αυτό, είναι ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία τις τελευταίες δεκαετίες έγινε, αυτό μοιάζει να ακούγεται λίγο παράδοξο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά στην υπόλοιπη Δύση έγινε, πολύ περισσότερο συνενετική. Δηλαδή, η δημοκρατία επικεντρώθηκε στο κέντρο και κατά αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εξάτμισε την διαφωνία. Ενώ η δημοκρατία έχει ένα πολύ ισχυρό συγκρουσιακό στοιχείο. Εάν αυτό κατά κάποιον τρόπο δεν εκφραστεί λόγω επικράτησης πολιτικής ορθότητας, λόγω μιας συνένεσης ενός ισχυρού κέντρου, αναπόφευκτος αντίδραση τα άκρα θα ενδυναμωθούν. Έτσι λοιπόν, μια δημοκρατία, αντάξει το ονόματός της, θα ήταν μια δημοκρατία σίγουρα που αποζητά τη συνένεση, δίχως όμως να υποτιμά το συγκρουσιακό στοιχείο, εκχωρώντας δηλαδή την πραγμάτευση φλεγόντων ζητημάτων, αιτημάτων αδικίας, έκφραση αοράτων στα άκρα. Και αυτό για μένα παραμένει το ζητούμενο για τη δημοκρατία την τρέχουσα δεκαετία, αν θα επιτευχθεί ή όχι. Και αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου.